Καλό. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Βεζιράκης. Ο ίδιος. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βεζιράκη. Μιχαλοδημητράκης Μανώλης λέγομαι και παίρνω από τη Μεσαμπελιές. Α, τι κάνει κύριε Μανώλη, καλά είστε? Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Μήπως σας ενοχλώ? Όχι, Παναγία μου, πείτε μου. Γιατί είναι το πρόγραμμά σας τέτοιο και λέω μήπως σας ενοχλώ? Μην αγιά μου, σηκώσε πάνω να πει ότι έχω χρόνο. Πείτε μου. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση να δούμε το πρόγραμμά σας, γιατί θέλω να παίξετε σε μια εκδήλωση. Ωραία. Και θέλω να μου πείτε, το πρόγραμμά σας είναι για το... Εσείς πείτε μου ποια ημερομηνία ενδιαφέρεστε. Μιλάμε για το για την Κυριακή μάλλον, για την Κυριακή το πρωί στις 23 νομίζω. Για μισό λεπτάκι να δω πότε είναι ακριβώς, γιατί δεν ξέρω πότε είναι η ημερομηνία. Ναι. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη βέβαια. Α, μιλάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε πείτε, γιατί η Κυριακή είναι 24, είναι το Πάσχα. Μιλάμε α, για... το Πάσχα. Όχι. Μιλάμε για την Κυριακή τις 8 του Μάη. Α, 8 Μαΐου μπορώ, γιατί θα έλειμα το Πάσχα, θα είμαι στο εξωτερικό, αλλά θα είμαι πίσω 8 του Μάη. 8 του Μάη, θα είσαι στο εξωτερικό 8 του Μάη. Όχι, δεν θα είμαι στο εξωτερικό, θα έχω προλάβει να γυρίσω. Ναι, 8 το Πάσχα θα λείπω. Εγώ 4 του μήνα επιστρέφω, 4 Μαΐου. 4 Μαΐου οπότε θα γυρίσετε πίσω. Θα είμαι πίσω, ναι, αμέ. Ναι, απλά επειδή είναι, ήθελα και τη γνώμη σας, επειδή είναι η εκδήλωση τέτοια, ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε. Γιατί εντάξει, είναι ένας ξαδερφός μου ο οποίος έχει αυτό που σας αγαπάει, σας αγαπούσε τέλος πάντων. Και του είχαμε υποσχεθεί ότι στα 40 του θα οργανωθούμε εκεί πέρα να παίξουμε και το είχα υποσχεθεί δηλαδή εγώ για το... Α, κατάλαβα, συλληπιτήρια κιόλας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Απλά ήταν, ξέρετε, ήταν η επιθυμία του η τελευταία και... Απλά θέλω να μου πείτε αν γίνεται, αν μπορούμε, αν... Παναγία μου, εγώ μπορώ, θα ήμουν τους άλλους εδώ πέρα Ελλάδα, Παναγία, έχω ελεύθερη την ημερομηνία ούτως ή άλλως. Ναι. Παναγία μου. Αυτό βέβαια θα γίνει... Μεγάλη μου χαρά κιόλας. Αυτό θα γίνει βέβαια μετά το μνημόσυνο, δηλαδή γύρω στις 9.30 ώρα το πρωί. 9.30 ώρα το πρωί, Ναι, γιατί θα είναι μετά το μνημόσυνο, μετά την εκκλησία, εκεί που θα τρώνε το παξιμαδάκι και θα πίνουν τυρακί τους, θα... Δεν θα ναι, παίζει δηλαδή κανονικό γλέντι. Απλά ήθελε, ήταν η επιθυμία του αυτή του συγχωρεμένου, να ακούσει το Βεζιράκι να παίζει στα 40 του. Δηλαδή η τελευταία του επιθυμία ήταν αυτή. Απλά δεν ξέρω τώρα μήπως σας φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί εντάξει. Δεν το έχω ξανακάνει, να σου πω και την αλήθεια, δεν το έχω ξανακάνει. Ναι. Αλλά τι να σας πω τώρα. Να το κουβεντιάσω και με τα παιδιά, το δείτε και εσείς, ξέρω εγώ. Όχι, εσείς θα μου πείτε και να μου πείτε και περίπου πώς θα στοιχήσει, δηλαδή, γιατί πραγματικά εγώ θα το πληρώσω, βέβαια. Δεν θέλω έτσι η οικογένεια να το κάνω έτσι ένα δώρο, γιατί ήταν αγαπημένος φίλος. Στο περίπου, δηλαδή. Δεν θα στήσουμε μικροφωνικές, απλά εκεί πέρα να παίξουμε 2-3 τραγούδια για το Μακαρίτη. Μπας και υπάρχει τίποτα άλλο, δηλαδή, μετά θάνατο ζωή και... Ωραία. Λοιπόν... Και στην τιμή τώρα δεν μπορώ να σας πω τώρα μια τιμή ακόμα, άμα δεν τέτοιο, πρέπει να το κουβεντιάσω με τα παιδιά, γιατί δεν μου είχε και περίπτωση. Να δεν έχει ανατύχει λοιπόν, να παίξετε σε μνημόσυνο. Ναι. Θέλετε να σας πάρω εγώ ένα τηλέφωνο αύριο. Αύριο τι ώρα είναι? Απογευματάκι, τα απογευματάκι. Τα απογευματάκι. Εντάξει, συζητήστε με τα παιδιά, δεν ξέρω τώρα, δεν πιστεύω να φοβάται κανένας από τα παιδιά εκεί για το μνημόσυνο. Όχι, Παναγία μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά τώρα επειδή ο συγχωρεμένος σας αγαπούσε. Ωραία, λοιπόν, το κουβεντιάζω και μιλάμε λοιπόν αύριο. Ναι. Και κανένας με την τιμή και τα πάντα. Να σας δώσω ένα σταθερό να πάρετε. Ναι, αμέ, δεν έχω πρόβλημα, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αύριο τι ώρα περίπου θα πάρετε? Γύρω σε 7-8 η ώρα. 7-8 η ώρα. Λοιπόν, κύριε Βεζιράκη, θα πάρετε στον ηχό FM και θα ζητήσετε το Γιάννη το Φρονιμάκι, γιατί τώρα σας την έβγαξα και γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις αγόρι μου. Μ' αρέσει γιατί είσαι... Μ' αρέσει γιατί είσαι μέσα σε όλα, είσαι μέσα σε όλα, δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή και σε μνημόσυνο, έτσι. Ρε φίλε, τι να πω, έτσι όπως μου τέλος λέω, άμα είναι για χατήρι του Μακαρίτη. Ναι, για χατήρι του Μακαρίτη, έτσι, λοιπόν για χατήρι θα το κάνουμε. Νικόλα μου, ήθελα να στήσω από καιρό. Μου την έφερες, ωραία αγόρι μου. Ήθελα να στήσω από καιρό και τώρα μου ήρθε ρε παιδί μου. Νικόλα μου, πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι Αθήνα. Αθήνα είσαι, Αθήνα. Και πού ακριβώς είσαι στην Αθήνα? Αθήνα παίζουμε αύριο στα Πατήσια τελευταία εβδομάδα και μετά φεύγουμε για Αυστραλία. Στα Πατήσια τώρα εκεί τους... Στα Πατήσια εκεί τους πατάνε, γι' αυτό λέγονται Πατήσια. Μάλλον κάτι πρέπει να παίζει. Κάτι γίνεται έτσι. Και πού ακριβώς θα σε βρουν οι ακροατές μας στα Πατήσια? Στον καλερί. Α, είσαι εργοτέχνης δηλαδή, έτσι. Είσαι εργοτέχνης. Λοιπόν, Νικόλα μου, και μετά πας Αυστραλία. Και μετά πήγαμε Αυστραλία περιοδία. Σίδνεϊ, Ντάρουιν. Ναι. Και τέτοια. Μάλιστα. Μια χαρά σε βρίσκω. Και θα γυρίσεις πότε?
Γυρνάμε, θα είμαστε πίσω 4 Μαΐου, θα είμαστε πίσω. Α, προλαβαίνουμε να παίξουμε δηλαδή και στο μνημόσυνο. Αλλά ηγεμονικά, ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δώσε την καλησπέρα και στον Είσαι δρατήριο. Ήδη στον αέρα, είσαι στον αέρα, είναι ζωντανό, είναι το live αυτό. Live. Ήταν δεδομένα που μου αίσθησες. Ναι, στην αίσθησα γιατί το σταθερό το ξέρει. Λέω, αυτόν τον παγκάσα, τον τη φτιάξω αλλιώς εγώ. Λοιπόν, καλά το έκανες, αγόρι. Λοιπόν, Νίκο μου, καλή συνέχεια. Πάρα πολύ και θα τα πούμε για από κοντά, θα καρέμουμε Κρήτη. Ναι, να κατέβεις και θα τα πούμε γιατί δεν έχει ταιριάξει τώρα τελευταία. Λοιπόν, να σε καλά, Νικόλα, καλό ταξίδι, χαιρετισμούς και στα υπόλοιπα παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό Πάσχα, έλα, γεια. Έπως τη στήσαμε, δεν έφτασε ρε Νικόλα. Τον Νικόλα, το βεζιράκι τη στήσαμε. Ναι! Πάμε, έλα, όλοι τρελοί, ναι!